Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα και κύριε Νερούτσο, και σε όλους τους ακροατές. Και σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Το δικό σας σχόλιο, αν μπορείτε να το εμπλουτίσετε και με λίγο ρεπορτάζ, καλό θα είναι, γιατί είναι πράγματα που ουσιαστικά συμβαίνουν τώρα. Και αναφέρομαι στην άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πολάκη. Αν έχετε να συμβάλλετε λίγο και ρεπορταζιακά, θα το θέλαμε. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Νομίζω είναι καθαρό το αποτέλεσμα σχετικά με την άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία της υπόθεσης. Το ΚΚΕ τι έκανε? Το ΚΚΕ καταψήφισε την άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη, όπως και στην Επιτροπή που παρέμεινε το ζήτημα στην Ολομέλεια, γιατί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά και με πολιτικά μέσα, και αυτή η άποψη εκτέθηκε και σήμερα από τον εκπρόσωπο του κόμματος στη Βουλή, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη. Ξέρετε, αυτό που θέλουμε να πούμε, κύριε Σιαφάκα και κύριε Νερούτσο, σχετικά με αυτά τα ζητήματα που έρχονται και επανέρχονται και ανακυκλώνονται συνεχώς, είναι ότι θα αξιοποιηθούν ή επιχειρούνται για άλλη μια φορά να αξιοποιηθούν για αποπροσανατολιστικούς λόγους. Και έρχονται ίσως να καλύψουν έτσι μια ατμόσφαιρα εφορίας, μια ατμόσφαιρα έτσι πολιτικού πολιτισμού, συνένεσης γύρω από βασικά ζητήματα. Ναι, εδώ δεν βλέπουμε συνένεση βέβαια στον Πολάκη. Αυτό ακριβώς. Τη συνένεση που την είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και ιδιαίτερα στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, αυτή ακριβώς, επειδή εκεί κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι έγινε φανερό σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ότι όλα τα κόμματα αυτά, και μιλάω για το κυβερνών, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αλλά και τα μικρότερα, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, νομίζω ότι έχουν μια κοινή στρατηγική και στην εσωτερική και στην εξωτερική πολιτική, την οποία υπηρετούν ο καθένας βεβαίως με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς ρόλους. Και απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, το μόνο κόμμα που όρθωσε μια αντίθετη άποψη και επιχειρηματολόγησε για αυτήν ήταν το ΚΚΕ. Επειδή λοιπόν αυτό δεν πρέπει να φαίνεται και τόσο πολύ συνεχώς, γι' αυτό και αξιοποιούνται, δεν λέω επινοούνται, είναι υπαρκτά ζητήματα, αξιοποιούνται τέτοιου είδους ζητήματα όπως το ζήτημα των σκανδάλων ή των λεγόμενων σκανδάλων στον χώρο. Στάχθη στα μάτια, λέτε, για να μην βλέπει, για να μην βλέπουμε τα προβλήματά μας, την οικονομική κατάσταση, τη λιτότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν όλα αυτά τα χρόνια, αυτό λέτε? Κοιτάξτε, λέω ότι η δεδομένη συνένεση που υπάρχει και η στρατηγική σύμπλευση όλων αυτών των αστικών κομμάτων και των αντιπολιτευομένων βεβαίως και των κυβερνώντων, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φαίνεται και τόσο πολύ. Γι' αυτό, όπως σας είπα και το επαναλαμβάνω, αξιοποιούνται τέτοιου του ζητήματα. Εμείς δεν λέμε ότι αυτά τα βγάζουν από το μυαλό τους. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, είναι υπαρκτά, αξιοποιούνται, μεγεθύνονται, δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο κουρνιαχτό και θόρυβο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ξαφνικά παίρνουν τη δημοσιότητα, παίρνουν την πρώτη θέση. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Κρύβοντας, αν θέλετε, άλλα ζητήματα, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Σιαφάκα, για τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, ότι είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά, και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και κυρίως το τι περνάει ένας καθημερινός λαϊκός άνθρωπος όταν πάει για έναν οποιοδήποτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δίνουμε θέαμα, δίνουμε αίμα στην αρένα για να ξεχνιόμαστε. Αυτό λέτε. Έτσι αξιοποιούνται όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι υπαρκτά. Δεν επινοούνται. Να ρωτήσουμε όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ λέει κάτι σημαντικό. Εάν ισχύει κατά την κρίση σας και κατά την άποψη και τη θέση του ΚΚΕ, μιλάει ανοιχτά ο κ. Τζανακόπουλος. Μίλησε ανοιχτά για πολιτική δίωξη και για πολιτικές που έχουν έτσι έναν χαρακτήρα ρεβανσισμού. Σε αυτό θα ήθελα μια απάντηση. Δείτε, νομίζω ότι έχουμε μια πλήρη αντιστροφή ρόλων. Ακριβώς τα ίδια έλεγαν οι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, όταν στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε όμως και τότε και τώρα, ή δεν υπήρχε ούτε τότε ούτε τώρα? Νομίζω ότι το υπόστρωμα υπάρχει, όπως είπα, είναι υπαρκτά ζητήματα και από εκεί και πέρα αξιοποιούνται, μεγεθύνονται, κατά το δοκούν, έτσι ώστε να υπηρετηθούν και πολιτικές σκοπιμότητες. Εμείς αυτό που θα πούμε είναι ότι
Και αυτό είπαμε και στην Βουλή σήμερα, είναι ότι είναι πρόκειται περί πολιτικών ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να λύνονται με πολιτικά μέσα και όχι με όρους, αν θέλετε, επικοινωνιακής πολιτικής. Ωστόσο, αν θελήσουμε να μιλήσουμε και για την ουσία αυτών των ζητημάτων, ναι, δηλαδή για το περιβόητο άρθρο 86, κύριε Σταφάκη. Να μιλήσουμε, έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Δελή, να μιλήσουμε. Απασχόλησε πάρα πολύ και τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Να πούμε εδώ ότι όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, συμφώνησαν σε μια περιορισμένη αναθεώρηση του άρθρου 86, η οποία αφορά κυρίως στην απόσυρση της αποσβεστικής προθεσμίας. Να μην υπάρχει δηλαδή αποσβεστική προθεσμία στη δίωξη των βουλευτών. Ωστόσο, κράτησαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ με την ψήφο τους, κράτησαν τον κυρίαρχο ρόλο της Βουλής να ξεκινά ή να σταματά μια διαδικασία εναντίον ενός υπουργού. Εμείς το ΚΚΕ, αυτό που είπαμε και στη Βουλή, στη διαδικασία της θερματικής αναθεώρησης, είναι ότι θα πρέπει και για τους υπουργούς, για όλους τους υπουργούς, να ισχύει ό,τι ισχύει και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτό το δικαίωμα της Βουλής για πράξεις παράνομες. Πάντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει. Γι' αυτό και είναι, ξέρετε, είναι λιγάκι υποκριτικό αυτή τη στιγμή και οι μεν και οι δε να επικαλούνται το άρθρο 86 είτε να το επικαλούνται για να το αξιοποιήσουν είτε να το υποβολούν. Προς το παρόν το επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει ανοιχτά περί υπαγωγή της υπόθεσης, περί υπαγωγής της υπόθεσης στο άρθρο 86. Από την άλλη τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι είναι ζήτημα του άρθρου 62 του συντάγματος. Ναι, για την βουλευτική ασυλία. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία μεγεθύνεται, όπως σας είπα. Είναι ζητήματα ερμηνεών, πότε με τη βουλευτική ασυλία, πότε με το άρθρο 86. Ωστόσο, για τα ζητήματα αυτά και για τα ζητήματα της βουλευτικής ασυλίας και για τα ζητήματα του άρθρου 86, στη συνταγματική αναθεώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συμφώνησαν τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και απέρριψαν βεβαίως τις κρίσιμες προτάσεις του ΚΚΕ. Έχουμε και μία έκτακτη είδηση για τη ροή των ειδήσεων, είναι μεγάλη. Λοιπόν, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, επικεφαλής της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και από ό,τι λέει εδώ τώρα από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό επικεφαλής της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Δελή? Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ότι οι συνειρμοί έρχονται αυτόματα και νομίζω ότι και ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματα. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με την υπόθεση Κορκονέα. Ναι. Πάλι υπήρξε έντονη, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση εάν η αποφυλάκηση σχετίζεται με το νέο ποινικό κώδικα. Η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ναι. Κάποιοι νομικοί και αν θέλετε επισήμως, δημοσίως, εκφράζονται με την θέση και με την άποψη ότι και να μην ίσχυει ο νέος ποινικός κώδικας, πάλι θα υπήρχε δυνατότητα αποφυλάξησης του Κορκονέα. Θα ήθελα ένα σχόλιο και σε αυτό και να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, καταρχήν πρόκειται για μια προκλητική απόφαση που νομίζω ότι τραυματίζει το αίσθημα δικαίου του λαού και της νεολαίας μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαι νομικός για να γνωρίζω αν είναι ζήτημα των ποινικών. Καλά, ούτε τη δικογραφία ξέρουμε, ούτε τις λεπτομέρειες ξέρουμε. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι έχουν αξιοποιηθεί. Έχει αξιοποιηθεί από την υπεράσπιση του Κορκονέα όλη αυτή η διαδικασία μετάβασης εφαρμογής από τους παλαιότερους τους νέους κώδικες, ζητώντας νομίζω μια παράταση για την έκδοση της απόφασης, μια απόφαση βεβαίως η οποία με ευθύνη των δικαστών που έχουν και την μεγαλύτερη και την πρώτη και τη βασική ευθύνη καταλογίζουν, νομίζω, αναγνωρίζουν μάλλον το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου για τον δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και ξέρετε, έχουμε μια παρατήρηση γι' αυτό. Και εξαιτίας αυτού σπάσαν τα ισόβια, λέτε? Σπάσαν, ναι, νομίζω αυτό είναι το... Αυτό ήταν το κλειδί. Αυτό ήταν το κλειδί, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου. Αστυνομικός ήταν, αυτό έλειπε, να μην έχει και σύνομο βίο. Όταν όμως αυτό, ξέρετε, το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου δεν αναγνωρίζεται για άλλους κατηγορούμενους. Πρακτικά θα έπρεπε να αναγνωρίζεται και για όσους έχουν λευκό ποινικό μητρό, τέλος πάντων. Όλοι αυτοί έχουν έναν
σύνομο 2. Αναγνωρίζεται περιέργως μονάχα για αυτούς οι οποίοι υπηρετούν σε μηχανισμούς κρατικής καταστολής ή στα εύπορα οικονομικά στρώματα. Νομίζουμε ότι δεν ξέρω ακριβώς. Μας λέτε ότι το παιχνίδι ήταν εσύ και κύριε Δελή. Αυτό μας λέτε. Σας λέω ότι ξέρετε, γίνεται επίκληση των ελαφρυντικών κατά το δοκούν. Γι' αυτό και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι δικαστές που έβγαλαν αυτή την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική ευθύνη των δικαστών υπάρχει και είναι δεδομένη. Όπως υπάρχει βεβαίως και η ευθύνη όλων αυτών που ψήφισαν. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ψήφισαν στη Βουλή του νέου ποινικού κώδικα, η διαδικασία των οποίων αξιοποιήθηκε και για αυτήν την απόφαση. Και ίσως αξιοποιηθεί, και αυτό να το κρατήσουμε, ίσως αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και στην επικείμενη απόφαση για την τη Χρυσή Αυγή. Στις Αυγές, βεβαίως. Μάλιστα. Πολλοί είναι αυτοί που το έχουν πει. Ελπίζουμε ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η δίκη. Για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης από τα 20 χρόνια έχουν πέσει. Λέτε ότι θα πέσουν οι πρωταγωνιστές της δίκης στα μαλακά. Μάλιστα. Μα θα πέσουν στα μαλακά. Λοιπόν, κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανάλυση και τη συνέντευξη. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.